become a very stylish girl. How do I look? Γεια σας παιδιά, τρίτη εβδομάδα του Fashion Music Project και σήμερα αλλάξαμε λίγο το concept. Κανονίσαμε με τη γνωστή fashion blogger Muse Rebel για να μας μιλήσει για μόδα. Πάμε να δούμε. Βρισκόμαστε εδώ σήμερα με την Αλεξάνδρα Δράκου ή αλλιώς... Muse Rebel. Γιατί αυτό τώρα? Γιατί το αγαπάω πολύ, μου αρέσουν οι μουσες, Rebel σημαίνει επαναστάτης και θεωρώ τον εαυτό μου έναν επαναστάτη. Θέλω να μου πεις, παρακολουθείς συχνά τα vlogs που υπάρχουν στο εξωτερικό, περιοδικά, πώς παρακολουθείς τη μόδα, τι... Κυρίως από το ίντερνετ, αλλά ναι, κάποια στιγμή αγοράζω κάποια περιοδικά, ειδικά στο εξωτερικό. Πήγατε και στο Παρίσι τη μεγάλη εβδομάδα της μόδας. Θέλω να μου πεις πώς ήταν αυτή την εμπειρία. Η εμπειρία ήταν εξαιρετική. Πέρασαμε πάρα πολύ ωραία. Φοβερή εμπειρία. Τι κομμάτι ρούχο δεν μπορείς να αποχωρήσεις ποτέ σε ένα outfit? Συνήθως χειμώνα ή καλοκαίρι, αν πούμε ότι ένα αξεσουάρι είναι αυτό, είναι τα καπέλα, τα οποία μου αρέσουν πολύ, καπέλα, σκουφιά. Επίσης οι τσάντες. Επίσης δεν μπορείς να αποχωρήσεις τα παπούτσια, ας πούμε. Τι είναι αυτό το κομμάτι ρούχο που δεν το θες ούτε από κοντά? Δεν υπάρχει κάτι που δεν θα φοράω με τίποτα. Ποιους σχεδιαστές θεωρείς top εδώ στην Ελλάδα? Θεωρώ τους Μυρό πάρα πολύ καλούς. Θεωρώ τον Πάνο τον Απέργη. Τεζόμ, πολύ καλή πάλι και ξέρεις, με αξία. Ανθρώποι που είναι στο χώρο που έχουν περπατήσει, Βασίλη Ζούλιας. Και υπάρχουν και πάρα πολλοί ανερχόμενοι σχεδιαστές. Πώς βλέπεις την κατάσταση από το street fashion εδώ στην Ελλάδα και στο εξωτερικό? Δεν εκφραζόμαστε πάρα πολύ μέσα από τη μόδα, ειδικά μέσα στη μέρα. Οι άνθρωποι συνήθως στην Ελλάδα δίνονται μέσα στη νύχτα περισσότερο, οπότε θα έλεγα street fashion at night είναι λίγο καλύτερο. Θέλω να μου πεις, Αλεξάνδρα, σήμερα που βρέχει και δεν πήγαμε να κάνουμε πολύ περπάτημα, αλλά τι απόφασες να βάλεις αυτό το outfit? Επέλεξα να φορέσω αυτό το αγαπημένο παλτό, το πήρα στο Παρίσι μια μέρα πριν φύγω. Αρκετά, όχι τόσο oversize, τόσο μακρύ και με ένα πολύ ιδιαίτερο καρό. Και γενικά το androgyn λίγο στυλ και χουχουλιάρικο με τα σπίτια μου και αυτά. Αυτά τα παπούτσια που έχεις που είναι λίγο σαν ανδρικά, θέλω να μου εξηγήσεις τι είναι. Μιμούνται τα ανδρικά, λέγονται broses. Και μιμούνται τα ανδρικά παπούτσια και είναι το ένα είδος androgyn στυλ, όπου γενικά μπορεί να μ' αρέσει γενικά αυτό το στυλ πάρα πολύ και το φορά. Ποιο κομμάτι ρούχο ξεχωρίζει αυτό το σεζόν? Γενικά είναι πάρα πολύ σημαντικό οι κάπες. Το sporty chic γενικά, δηλαδή να βάλεις στη ζωή σου πάρα πολύ το, ξέρεις, το αθλητικό, το sneaker, με συνδυασμό πάρα πολλών ρούχων, από το πάρα πολύ καλό σφόρεμα με ένα ωραίο leather jacket. Ποιος είναι fashion icon? Μου έρχεται αμέσως η Ολίβια Παλέρμο. Τη συναντούσα συνέχεια μπροστά μου, όπως και πάρα πολλές και ακόμα και άλλες κοπέλες, ωράγια. Και πολλές απλά λέω Ολίβια Παλέρμο γιατί θεωρώ ότι κάνει αυτό που κάνει πάρα πολύ. Έξυπνε πολύ καλά και είναι πραγματικά μέσα στο fashion industry. Room, bed, pyjama. I am a very stylish girl. How do I look?